Ευχαριστώ τον πρόεδρο κύριο Λίντλ για τη συγκινητική του αναφορά στον Κωνσταντίνο Μίχαλο. Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη των Εθνικών Επιμελητηριακών Ενώσεων για τα θερμά συλληπιτήρια που απέστειλαν. Ο ΕΚ λοιπόν ήταν πράγματι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με πάθος την επιχειρηματικότητα, που εργάστηκε με αφοσίωση για την ενίσχυση του επιμελητηριακού θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά, ως μέλος και αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων. Η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του παραμένει πηγή έμπνευση για όλους μας, ώστε να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να απευθύνομαι στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιμελητηριακής Κοινότητας ως νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Μια θέση που ανέλαβα με ιδιαίτερη τιμή αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Έχω υπηρετήσει τον επιμελητηριακό δεσμό στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία μάλιστα ως αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Έχω επίσης μια μακρά και επιτυχημένη προσωπική πορεία στον επιχειρηματικό στίβο. Μια πορεία που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, με δημιουργικότητα αλλά και με όραμα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή απέκτησα βαθιά γνώση της αγοράς και των προβλημάτων της οικονομίας. Δημιούργησα μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με τα μέλη της επιμελητηριακής κοινότητας σε όλη τη χώρα αλλά και με επιχειρηματικούς φορείς από όλους τους κλάδους. Αυτή την πείρα, μαζί με το πάθος και τις ιδέες μου, είμαι έτοιμος να αξιοποιήσω προκειμένου να συμβάλλω στο σημαντικό έργο των Ευρωεπιμελητηρίων. Στην Ελλάδα, όπως σας γνωρίζετε, τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι οργανισμοί που λειτουργούν με στόχο την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο. Παρέχουν γνωμοθετικές εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν την περιφέρειά τους. Προσφέρουν στα μέλη τους έγκυρη πληροφόρηση και σύγχρονες ανταποδοτικές υπηρεσίες, ενώ στις αρμοδιότητές τους είναι και η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπροσωπώντας τα επιμελητήρια της χώρας, λειτουργεί ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Συμμετέχουμε ουσιαστικά στη χάραξη και υλοποίηση οικονομικής πολιτικής, υποβάλλουμε σχετικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνουμε μέρος σε επιτροπές που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα. Μέσα από το σύνολο της δραστηριότητάς μας, επιδιώκουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος, ισχυρός μοχλός για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα μας. Η αποστολή μας είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντική. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνειδητοποιήσαμε, εντονότερα από ποτέ, ότι ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Σε έναν κόσμο που πλέον η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, όπου καθημερινά αναδεικνύονται νέες προκλήσεις και απειλές, αλλά και ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει μια σειρά προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Άμεσος στόχος μας είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια ανάκαμψης των επιχειρήσεων και επανακίνησης οικονομίας μετά την πανδημία του COVID-19. Προτείνουμε και ζητούμε λύσεις για την αντιμετώπιση των συνοπιών που ακόμη προκαλεί η πρωτόγνωρη αυτή πανδημία στην αγορά. Επιδιώκουμε παράλληλα να συμβάλλουμε στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων αποτελεσματικών πολιτικών με στόχο τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας είναι επίσης η αποτελεσματική διαχείριση των όλο και εντυνόμενων προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια. Άμεσος στόχος είναι η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των επιχειρήσεων αλλά και των οικοκυριών απέναντι στο κύμα αυξήσεων και στο κόστος της ενέργειας. Η βιώσιμη, προσιτή και οικονομικά αποδοτική ενέργεια είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Καλούμαστε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών και λύσεων που επιτρέπουν την ταχύτατη, δυνατή και ταυτόχρονα ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις νέες συνθήκες. Τέλος, σημαντική προτεραιότητα είναι για μας η δικτύωση και η συνεργασία με όλα τα μέλη των Ευρωπιμελητηρίων προκειμένου να προωθήσουμε από κοινού την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος, όσο και εγώ προσωπικά, θα συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες των Ευρωπιμελητηρίων, προκειμένου να ενισχύσουμε τη φωνή του επιχειρηματικού κόσμου στην Ευρώπη. Θα είμαστε παρόντες με επικοδομητικές προτάσεις και ιδέες και πάνω απ' όλα με βαθιά πίστη στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να πρωταγωνιστήσουν στην συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη.
να παράγουν αξία για τις οικονομίες και για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους. Να είστε καλά.